Ναι, η σημερινή συζήτηση που κάνουμε για τον προϋπολογισμό 2019 συμπεριλαμβάνει και τις δύο συνεδριάσεις που είχαμε κάνει για το τεχνικό πρόγραμμα και, και τα ανταποδοτικά τέλη και τέλη κοινοχρήστων χώρων. Άρα και εκεί έχει γίνει ουσιαστικά και μία συζήτηση από το που είναι και το μεγαλύτερο μέρος, αν θέλετε, αυτό που συζητάμε σήμερα και συμπεριλαμβάνεται και μέσα στο προϋπολογισμό, στο σύνολο του προϋπολογισμού του 2019. Επίσης υπήρχε και μια συζήτηση και, και στα διαμερίσματα και στις γειτονιές και με μια σειρά φορείς που καταλήξαμε στο συγκεκριμένο σήμερα το οποίο βάζουμε σήμερα. Όμως το βασικό στοιχείο το οποίο προσδιορίζει και το σημερινό προϋπολογισμό είναι ο κρατικός προϋπολογισμός που για άλλη μία φορά δείχνει την ταξικότητά του πόσο άδικος είναι, με ακόμα μεγαλύτερη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για τους Δήμους και για τις λαϊκές ανάγκες και ουσιαστικά τη νέα επίθεση που δέχονται τα λαϊκά νοικοκυριά. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι η κρατική χρηματοδότηση σε σχέση με πέρυσι είναι μειωμένη κατά 862 εκατομμύρια, που κύρια το μεγαλύτερο κομμάτι είναι για τους Δήμους, περιλαμβάνει 740 εκατομμύρια λιγότερο και για τις περιφέρειες 73 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη και από αυτά που λέγανε και διατυμπανίζανε μέσα από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ότι θα δώσουν, είναι κατά 153 εκατομμύρια μικρότερο το ποσοστό το οποίο δίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Τα στοιχεία του προϋπολογισμού, του κρατικού προϋπολογισμού δηλαδή, επιβεβαιώνουν την καρδιά των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων, τη λειτουργία της τοπικής διοίκησης ως φορομπηκτικό και φοροεισπρακτικό μηχανισμό πλάι σε αυτό το κεντρικού κράτους και πάντα σε βάρος των εργατικών λαϊκών νοικοκυριών. Γι' αυτό, αν το θέλουμε να το δούμε και σε στοιχεία που περιλαμβάνονται πανελλαδικά, τα έξοδα για το προσωπικό ξεπερνάνε το ποσό της κρατικής χρηματοδότησης. Δηλαδή αυτό που πρέπει να πληρώσουμε για τις λειτουργικές δαπάνες είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό το οποίο συμπεριλαμβάνει. Επίσης υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο έρχεται να αναδείξει την αντιδραστικότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων που έχουν συντελεστεί. Είναι ότι τα έσοδα των παρελθόντων οικονομικών ετών για το 2018 ανήλθαν στα 545 εκατομμύρια, ενώ για το 2019 ανεβαίνουν στα 559. Αυτό έχει να κάνει με τη νέα επίθεση που ουσιαστικά συζητάμε και που κλιμακώνεται σε βάρος ουσιαστικά του λαϊκού κόσμου με μια σειρά κατασταλτικά μέτρα, όπως είναι το μπλοκάρισμα λογαριασμών, του φορολογικού τους μητρό, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, και ό,τι έχει να κάνει συνολικότερα με κόψιμο ρεύματος και τα υπόλοιπα. Άρα για από αυτή τη διαδικασία βλέπουμε ότι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο για άλλη μια φορά είναι τα λαϊκό νοικοκυριά. Και εδώ να πούμε και ορισμένα παραδείγματα. Δηλαδή για παράδειγμα βλέπουμε ότι από τη μία κυνηγιώνται προς τα κάτω ο κόσμος ο οποίος έχει έλθει σε δύσκολη κατάσταση και από την άλλη βλέπουμε αυτές τις μέρες να δημοσιεύονται νούμερα για τη Χαλιβουργική, κάποια εκατομμύρια ευρώ, κάποια άλλα προηγούμενα για την Πεσίνη, χωρίς να κόβουν κανένα ρολόι, ενώ στα λαϊκά νοικοκυριά με 300 ευρώ πηγαίνουν και λένε θα κόψουμε το ρεύμα. Η αντιδραστικότητα του νέου προϋπολογισμού καταγράφεται και σε σχέση με τα πλεονάσματα τα οποία λέμε. Αυτά τα οποία θέτουν και ήταν 3,6 για το 2019 και 3,98 για το 2018. Από αυτά το μεγάλο πακέτο, τον μπαούλο, το παίρνουν και πηγαίνει έξω. Είναι ουσιαστικά αυτό που έχει υπογραφεί μέσα από τα μνημόνια, το οποίο περιλαμβάνει για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Είναι το μεγαλύτερο πακέτο που φεύγει. Και τα υπόλοιπα κάτι ψηλά που μένουν πάνω από τα 3,5% είναι αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα για να γίνει ουσιαστικά μια κοινωνική πολιτική η οποία δεν μπορεί να καλύψει σε καμία περίπτωση τίποτα. Άρα για το μεγάλο πακέτο φεύγει προς αυτή την κατεύθυνση. Και ένα στοιχείο το οποίο δείχνει και την αντιλαϊκότητα αυτού του νέου προϋπολογισμού είναι ότι ουσιαστικά πάνω από το 90% από αυτό που εισπράτεται και λέμε πλεόνασμα έρχεται να πληρώσει ουσιαστικά
ο λαϊκός κόσμος, διότι σε σχέση με την φορολογία η οποία υπάρχει στις πολυεθνικές στο μεγάλο κεφάλαιο, η οποία είναι μειωμένη, πόσο εισπράτεται, είναι πολύ μικρό το κομμάτι αυτό των πλονασμάτων που προέρχεται ουσιαστικά από αυτούς που κατέχουν τον πλούτο. Πρέπει να πούμε εδώ ότι όλα αυτά σε σχέση με μέτρα τα οποία πρέπει να πάρθουν και έχουν να κάνουν με μια σειρά ζητήματα τα οποία έχουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα οποία ουσιαστικά είναι μειωμένα τα κονδύλια στο κομμάτι των δημοσίων επενδύσεων, δεν μπορούν να καλύψουν σε μια σειρά λαϊκές ανάγκες οι οποίες είναι απαραίτητες, όπως αντιπλημμυρική, αντισεισμική θωράκιση και η αντισεισμική. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα τα γεγονότα να μας ξεφεύγουν και στο Μάτι και στη Μάντρα με τις πλημμύρες και τους νεκρούς τους οποίους είχαμε λόγω αυτής της πολιτικής και της χρηματοδότησης της οποίας υπάρχει. Δεν μιλάμε βέβαια για άλλες κοινωνικές δομές όπως είναι η βοήθεια στο σπίτι που ουσιαστικά είναι ίδια με πέρυσι. Υπάρχουν προβλήματα, είναι γνωστά και σε σχέση και με τις προσλήψεις στο κομμάτι αυτό για μόνιμες θέσεις εργασίας, που ουσιαστικά αυτές οι θέσεις δεν διασφαλίζονται ούτε με τα νέα μέτρα τα οποία έκανε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, εξήγηλε για 3.000 μόνιμες προσλήψεις. Να πούμε το εξής, ότι μέσα σε αυτές τις αρνητικές συνθήκες, το αρνητικό περιβάλλον το οποίο ερχόμαστε σαν Δημοτική Αρχή, εξαντλήσαμε, δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να δώσουμε ελάφρυνση στη λαϊκή οικογένεια με μια σειρά μέτρα τα οποία έχουμε πάρει. Ήδη είναι γνωστά τα μέτρα και έχουμε συζητήσει και στα ανταποδοτικά, τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια τα οποία επιλέξαμε προκειμένου να απαλλάξουμε μια σειρά οικογένειες. Ήδη είναι γνωστό τα στοιχεία τα οποία παραθέτω και εδώ πέρα, είναι πάνω από 10.000 τόσες οικογένειες. Είναι το ζήτημα ουσιαστικά της μείωσης του οικιακού συντελεστή το οποίο έχουμε κάνει. Να πούμε ότι από το, έτσι συγκριτικά να πούμε ότι από το 2015 στους αυταπασχολούμενους έχουμε κάνει μία μείωση στον επαγγελματικό συντελεστή. Από 3,6 το πήγαμε σε 3,4 και μια σειρά μειώσεις οι οποίες είναι από 20 μέχρι 30% που αφορούν περίπτερα καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων που αφορούν μια σειρά αυταπασχολούμενους στον κλάδο αυτό. Ταυτόχρονα για τη μεγάλη ιδιοκτησία είναι γνωστό ότι πήραμε μέτρα και καλύψαμε ένα κομμάτι αυτής της απώλειας της οποίας είχαμε βάζοντας το συντελεστή στο 4,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως επίσης καθιερώσαμε και την επιβάλαμε το δικαίωμα της εμπορίας πόσιμου ύδατος που μέχρι τότε ενώ υπήρχε δεν εισπρακτόνταν από τις εταιρείες αυτές που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο. Συνολικά η μείωση που κάναμε στους συντελεστές είναι 25% από το 2014 μέχρι σήμερα στον οικιακό συντελεστή. Από 1,95 είπα πήγε στο 1,70. Ταυτόχρονα κάναμε μια σειρά νέες δράσεις όπως είναι το Λαϊκό Φροντιστήριο, είναι σήμερα 600 παιδιά, η κατασκηνώση στην πλάση 1.320 παιδιά, η δημιουργία μια σειρά δομών όπως είναι το Νότιο Πάρκο, Πλατανόδας, Οργανόκοπος, τον Κόκκινο Μήλο, η Λεύκα αυτή τη στιγμή που διαμορφώνεται και αναπτυχθήκαν και μια σειρά πολύμορφες δραστηριότητες μέσω του ΔΥΠΕΘΕ σε όλη την πόλη και στις γειτονιές. Με χρήματα από τα ανταποδοτικά, τα οποία είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια, ανανεώσαμε, έχουμε πάρει μια σειρά μηχανολογικό εξοπλισμό, χωρίς να προχωρήσουμε όπως είχαν προχωρήσει οι προηγούμενες δημοτικές αρχές σε δάνεια. Το ένα δάνειο είναι των ανταποδοτικών, το οποίο πληρώνουμε πάνω από 350.000 ευρώ και συνολικά το σύνολο των δανείων αυτή τη στιγμή που πληρώνει ο Δήμος είναι μαζί με το δάνειο των ανταποδοτικών εννοώ, είναι 2.657 σήμερα πληρώνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό έγινε μέσα από ένα νοικοκύρεμα και σωστό προγραμματισμό, σωστή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, μέσα από την προσπάθεια των τεχνικών μας υπηρεσιών για σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών, ώστε να είναι δυνατή η ένταξη μεγάλου αριθμού και προϋπολογισμού σε προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
Πράσινο Ταμείο, Φιλόδημος και τα υπά, μέσα από την αξιοποίηση ουσιαστικά που είχαμε με τα 8 μήνα σε μια σειρά δράσεις και παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε και βελτιώσαμε μια σειρά ζητήματα, ιδιαίτερα στο ζήτημα των σχολείων, η αύξηση του στόλου των οχημάτων του Δήμου μας δίνει νέες δυνατότητες, έτσι ώστε να μπορούμε καλύτερα να παρεμβαίνουμε και να κάνουμε μια σειρά δράσεις, γιατί δεν είναι μονάχα για τη δράση της καθαριότητας, είναι και για μια σειρά άλλες τις οποίες έχουμε. Ήταν σημαντική συμβολή των εργαζομένων και των τεχνικών υπηρεσιών και των οικονομικών υπηρεσιών στο κομμάτι, ώστε να μπορούν να υπάρχουν οι απαραίτητες προμήθειες από υλικά, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτά τα έργα τα οποία είπαμε παραπάνω. Σαν Δημοτική Αρχή θέλουμε να υπογραμμίσουμε σε όλους τους τόνους την πολλαπλάσια σε σύγκριση με το παρελθόν και ποσότητα και ποιοτική δουλειά που έχει γίνει από τις υπηρεσίες μας. Είμαστε στη θέση να διαβεβαιώσουμε τον πατριωτικό λαό ότι έχουμε έτοιμες μελέτες να χρηματοδοτηθούν έργα από διάφορες πηγές, ΣΑΤΑ, πόροι του Δήμου, πρόγραμμα δημοσίων, ΕΣΠΟ κτλ., που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αν αθροίσουμε και τις προσπάθειες για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα έργα της ΔΕΙΑΠ και τα έργα των διάφορων οργανισμών του Δήμου, ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Σημειωτών ότι ήδη ο Δήμος και η ΔΕΙΑΠ έχουν σήμερα εγκεκριμένες στα προγράμματα χρηματοδότηση και ενταγμένα έργα που υπερβαίνουν τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος αφενός η βελτίωση των υποδομών της πόλης μας, ιδιαίτερα στις υποβαθμισμένες γειτονιές και παράλληλα η μείωση του μεγάλου ποσοστού ανεργίας του τεχνικού κόσμου της πόλης μας. Σαν Δημοτική Αρχή έχουμε επιλέξει με τη ρίζη, μαζί με τους αγωνιστές του εργατικού λαϊκού κινήματος, με ριζοσπάστες αγωνιστές, να αντιπαλέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική και όσους αποδέχονται τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων ως μονόδρομο. Θα είμαστε μαζί με αυτούς που θέλουν να παλεύουν μπροστά στις λαϊκές ανάγκες και στις αγωνίες. Και το βασικό ζήτημα το οποίο μας διαχωρίζει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ είμαστε και η λαϊκή αντιπολίτευση στο Δήμο της Πάτρας. Συνεχίστε, στην ασκούμενη πολιτική κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπερετών που υπάρχουν σήμερα των πολιτικών κομμάτων που στηρίζουν και έχουν συνυπογράψει όλα τα μνημόνια, γι' αυτό και διεκδικούμε μια σειρά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιπλημμυρική προστασία, τα οποία δεν έχουν κέρδος και δυστυχώς δεν χρηματοδοτούνται από το μεγάλο κεφάλαιο ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες να μην πληρώσουν το μάρμαρο. Θα αντιπαλέψουμε κάθε παραχώρηση δημόσιας και δημοτικής γης και υποδομών σε επιχειρήσεις και επιχειρηματική δράση. Αυτό που ζητάμε είναι πλήρη κρατική χρηματοδότηση. Ήδη ο λαός έχει πληρώσει πολλά και πληρώνει το μάρμαρο, προκειμένου να βγουν αυτά, όπως ανέφερα και παραπάνω, τα πλεονάσματα. Άρα και δεν μπορεί να ξαναπληρώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι με ανταποδοτικές υπηρεσίες, έτσι όπως προχωράει σήμερα η κυβέρνηση και έχει νομοθετήσει η σημερινή κυβέρνηση, προκειμένου να προχωρήσει στην ανταποδοτικότητα στο σύνολο των λειτουργιών, υπηρεσιών αλλά και των επενδύσεων του Δήμου. Είναι γνωστό και αναφέρεται εδώ πέρα, να τα πω παρακάτω, ότι δεν θα αφήσουμε και θα βρεθούμε μπροστά που ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με την υπεράσπιση της λαϊκής οικογένειας από πληστηριασμούς, να βγει ό,τι έχει κερδίσει με υδρότα ο λαϊκός κόσμος. Είναι γνωστά και το διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο έχουμε βάλει στο ζήτημα των κοινωνικών υποδομών, που εδώ αναπτύσσεται παρακάτω όπως το έχω αναφέρει. Δεν θα επιτρέψουμε με τους νόμους τους οποίους παρεμβαίνουν, που ουσιαστικά βάζει την ανταποδοτικότητα στο σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου, να γίνει καμία ιδιωτικοποίηση στις υπηρεσίες του Δήμου. Αυτό που διεκδικούμε και είναι βασικό είναι άμεση προσλήψη σε όλο το αναγκαίο προσωπικού, ουσιαστικά που να μπορούν να καλύπτουν
το σύνολο των αναγκών και λειτουργιών του Δήμου, τις οποίες σήμερα δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να είναι με μόνιμη και σταθερή δουλειά, όχι μέσα από εργασιακές σχέσεις, οι οποίες ουσιαστικά διαχωρίζουν τους εργαζόμενους με οχτάμινα, μονίμου, αορίστου και τα υπόλοιπα. Πρέπει όλοι να έχουν σταθερή και μόνιμη δουλειά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.